Levez-vous. Élancez-vous. Élancez-vous pour moi, Sabine. Élancez-vous pour la victoire rapide en bien dans le peuple. Cherchez après la fierté, après l'honneur. Et Allah, vous ne la trouvez pas dans votre religion. La Izza, le Karam, vous la trouverez que dans votre religion, que dans le djihad. Ο μοναχικός λύκος, ο αδίστακτος τρομοκράτης που σχεδίασε το αιματοκύλισμα στο όνομα του Ισλάμ, ο Αμπντέλ Χαμίντ Αμπαούτ, σκοτώθηκε στην εισβολή της αντιτρομοκρατικής στο διαμέρισμα του Σεντενί. Grâce à l'opération hier du RAID et de la Berry, le procureur vient de le confirmer, nous savons aujourd'hui que Αμπαούτ se trouvait parmi les morts. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το πτώμα του βρέθηκε διάτρητο από σφαίρες στο κτίριο που έγινε η έφοδος. Αναγνωρίστηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αποκάλυψη πως πιθανότατα ο τρομοκράτης οργάνωνε και συντόνιζε τις επιθέσεις του σε ευρωπαϊκό έδαφος από την Αθήνα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει απόρριτη έκθεση του FBI που συντάχθηκε το Μάιο του 2015 και δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας, Αμπντελχαμίντ Αμπαούτ, διεύθυνε την επιχείρηση από ένα ασφαλές καταφύγιο στην Αθήνα χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο. Άλλα μέλη της ομάδας επιχειρούσαν από διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Να υπενθυμίσουμε πως τον περασμένο Ιανουάριο η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έσωσε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη που έμεναν τρεις αλλοδαποί. Εκεί βρέθηκε κινητό το οποίο ανήκε στον Αμπαούτ. Ψάχναν απέραντι στο σπίτι για κάποιους. Οι αλλοδαποί είχαν νοικιάσει αυτό εδώ το διαμέρισμα σε μια ήσυχη γειτονιά στο Παγκράτη. Σύμφωνα με τους ανήκους της πολυκατοικίας με τους οποίους μιλήσαμε, ήταν πάρα πολύ ήσυχη, σχεδόν αόρατη. Όπως υποψιάζονται οι αρχές, ο νεκρός πλέον Βέλγος τσιχαντιστής χρησιμοποιούσε το διαμέρισμα ως κέντρο επικοινωνιών για τις επιθέσεις στο Βέλγιο τον Ιανουάριο του 2015.